Το απόγευμα τη Κυριακή, ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πάρει μέρο στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ των επαφών του ξεχωρίζουν οι κατηδίαν συναντήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ και τον Τούρκο Πρόεδρο Ταχύ Περδογάν. Σε ό,τι είχε να κάνει με το τελευταίο, το Μέγαρο Μαξίμου κρατάει χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Οι εμπριστικέ δηλώσει που έχουν γίνει τι τελευταίε ημέρε από την πλευρά τη Άγκυρα, αλλά και η γενικότερη στάση τη δεν αφήνουν περιθώρια για κάτι περισσότερο. Στόχο του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να αποφορτήσει την κατάσταση, κάτι που όμω γνωρίζει ότι δεν εξαρτάται και από εκείνον. Όσο η Τουρκία συνεχίζει να έχει διεκδικήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο θα συνεχίσει να προκαλεί. Όπω και να έχει, εκτιμάται ο Κυριακό Μητσοτάκη, θα ζητήσει από τον κύριο Ερντογάν να καταλάβει ότι δεν νοείται να απειλεί την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ θα αναφερθεί και στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία για το προσφυγικό ζήτημα. Τα ίδια θα πήγε στον πρόεδρο των ΗΠΑ μία ημέρα νωρίτερα. Εν ώψη των παραπάνω συναντήσεων, η Αθήνα παρακολουθεί την κατακόρυφη κλιμάκωση τη τουρκική προκλητικότητα που σημειώνεται τι τελευταίε ώρε. Ειδικά τώρα που επισημοποιείται η σύμβαση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Με την κοινοπραξία Total N για το τεμάχιο 7 τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με σκοπό την ανάληψη ερευνών για υδρογονάνθρακε. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα με πληθώρα αξιωματούχων να προχωρούν σε εμπριστικέ δηλώσει. Ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το τεμάχιο 7 ανήκει σε αυτού και πω δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να κάνει έρευνε χωρί να του λογαριάσει. Παρά του πολεμικού τόνου και τι απειλέ, η κύρια προτεραιότητα τη Τουρκία παραμένει η ανάσχεση τη κουρδική απειλή. Ο Ερντογάν ελπίζει ότι θα μπορέσει να επιτύχει μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσία. Από τη μία, μόνο μέσω τη Μόσχα μπορεί να διατηρήσει την επιρροή του στην πολύπαθη χώρα. Από την άλλη, χωρί όμω την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον μεγαλύτερο κατά αυτόν κίνδυνο, τον κουρδικό. Όλα τα παραπάνω περιπλέκουν τι ισορροπίε και καθιστούν τι προγραμματισμένε συναντήσει των ηγετών ένα δύσκολο διπλωματικό εγχείρημα. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη τη ΙΠΑ είχε ω εξή. Την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργό θα απευθύνει ομιλία στην Σύνοδο Κορυφή του ΟΗΕ για το κλίμα. Την ίδια ημέρα θα λάβει μέρο στην εκδήλωση των Προέδρων τη Γαλλία, τη Κολομβία και για το πρόβλημα τη αποψήλωση των δασών σε συνέχεια των πυρκαγιών του Αμαζονίου. Την 3η 24 Σεπτεμβρίου, θα παραστεί στην έναρξη των εργασιών τη 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επίση θα λάβει μέρο στην συνεδρίαση του International Advisory Board του Atlantic Council. Την ίδια μέρα, ο κ. Μιτσοτάκη θα συμμετάσχει σε εκδήλωση τη Goldman Sachs παρουσία επενδυτών. Την 4η 25 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργό θα συμμετάσχει στο Global Business Forum του Bloomberg. Επίση, ο κ. Μιτσοτάκη θα παρευρεθεί στο χεύμα που θα παραθέσει ο Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, Buros, παρουσία επενδυτών. Το ίδιο βράδυ θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση τη Ομογένεια στην Αστόρια. Την 5η-26 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ, ΕΕ, Αντώνιο Γκυτέρε, ενώ θα είναι ο κεντρικό ομιλητή σε εκδήλωση του Council on Foreign Relations. Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργό θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια τη 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.